όλη η Θεσσαλία, όλοι οι αγωνιστές της Θεσσαλίας στηβάστηκαν σε αυτούς τους χώρους και μεταφέρθηκαν μετά στα Ξερονήσια κτλ. Τιμούμε τους νεκρούς, τους αγωνιστές, τους φυλακισμένους, τους εξάρρωστους, τους εκτελεστέντους, γιατί είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις. Άνθρωποι, σύντροφοι συναγωνιστές και συναγωνιστές που δώσαν τη ζωή τους για να πέσει αυτή η μαύρη τελικά δικτατορία των στρατιωτών. Τιμούμε λοιπόν τους αγωνιστές και πάντοτε να είμαστε μπροστάριδες και είμαστε μπροστάριδες στους αγώνες του λαού μας για την ανατροπή αυτού του συστήματος που γεννάει δικτατορίες και που η αστική τάξη κάθε φορά εκμεταλλεύεται όλα τα μέσα και δεν έχει κανένα δισταγμό να χρησιμοποιεί και δικτατορίες για να διατηρήσει τελικά τα συμφέροντά της και την εκμετάλλευση του λαού μας. Η φετινή επέτειος της εγκαθίδρυσης της δικτατορίας συμπίπτει με την πανδημία του κορονοϊού, που λειτουργεί ως καταλύτης στο ξέσπασμα νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Σήμερα, στο όνομα της πανδημίας, οι αστικές κυβερνήσεις όπως και η ελληνική θεσμοδοτούν τα εδώ και καιρό αντεργατικά μέτρα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων με στόχο την παραπέρα ελαστικοποίηση σχέσεων εργασίας και την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Παράλληλα, η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν απλόχερα ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους και βάζει σε καραντίνα την πολιτική και συνδικαλιστική δράση με νέες μορφές παρακολούθησης και αστυνόμευσης. Την ίδια στιγμή, οι βιομηχανικές μονάδες και άλλοι μαζικοί εργασιακοί χώροι στο εμπόριο και στις μεταφορές έχουν μεταβληθεί σε εργασιακά γκέτο χωρίς καμιά λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας καλεί τα λαϊκά στρώματα να μην αποδεχτούν στο όνομα των συνεπειών της πανδημίας να πληρώσουν και να σηκώσουν και πάλι στις πλάτες τους την κρίση του κεφαλαίου που έτσι ή αλλιώς έχει τσεπώσει πακτολό εκατομμυρίων τα προηγούμενα χρόνια. Να μην πληρώσουν πάλι το ξέσπασμα μιας νέας οικονομικής κρίσης που, όπως διαφαίνεται από τις προτάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και από αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και των άλλων αστικών κομμάτων, ομονώντας την ανάγκη στήριξης της καπιταλιστικής οικονομίας, καλούν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους αυτοαπασχολούμενους να επομισθούν το κόστος αποδεχόμενοι τα νέα αντιλαϊκά μέτρα. Επίσης, να αγωνιστούν και να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους λαούς, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία, που θα πληρώσουν την όξυση των αντιθέσεων των αντιμαχόμενων υπεριαλιστικών κέντρων και στην περιοχή μας, που φέρουν νέες πολεμικές συγκρούσεις και προσφυγικές κρίσεις.